Διημερίδα για γονεί, εκπαιδευτικού φοιτητέ, επιστήμονε των κοινωνικών επιστήμων και μαθητέ πραγματοποιείται στην Αλεξανδρούπολη με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με την πρόσφατη εικόνα του φαινομένου τη σχολική βία στην Ελλάδα. Στόχο τη διημερίδα είναι να εστιάσει στην πρόληψη του εκφοβισμού με ειρηνικέ πρακτικέ επίλυση των συγκρούσεων και με ιδιαίτερη έμφαση στη σχολική διαμεσολάβηση. Έχει έρθει μια ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα. Ε... Επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με υπεύθυνο καθηγητή, τον επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, τον Θόδωρο Τοθάνο, που θα καθοδηγήσει όλη τη διαδικασία των σεμιναρίων. Την αυριανή μέρα ε, την έχουμε αφιερώσει στο θεωρητικό μέρος και θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Εκεί επίσημος προσκεκλημένος ο μιλητής θα είναι ο καθηγητής Γεράσιμος Κουζέλης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Θα είναι επίση ομιλήτρια η υπεύθυνη του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Εύρου, η κυρία Γκουλιάμα, και ο κύριο Σόδωρο Θάνο, ο οποίο θα μιλήσει για τη σχολική διαμεσολάβηση. Η αυριανή ημέρα, ωστόσο, είναι ανοιχτή για όλο το κοινό. Θα ήθελα να καλέσω όλους τους ενδιαφερόμενου, δασκάλου, καθηγητέ, φοιτητέ, μαθητέ, αλλά κυρίω και του γονεί. Θα μιλήσουμε για τις, για, τις, για τις πολιτικές που σχεδιάζουν για τη σχολική βία, για τη σχολική διαμεσολάβηση, μια καινούργια διαδικασία που δουλεύει πολύ τα τελευταία χρόνια στα σχολεία και θα είναι πολύ ενδιαφέρον να την παρακολουθήσουν κυρίω από του γονεί, που αναζητούν ζητήματα σε θέματα που θίγονται από τα παιδιά του και έχουν να κάνουν από οποιοδήποτε είδο βία στα σχολεία. Την πρώτη μέρα υλοποιήθηκαν βιωματικά εργαστήρια στο πλαίσιο εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Θα επιμορφωθούν 60 εκπαιδευτικοί τη πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι με την ολοκλήρωση του κύκλου παρακολούθηση θα λάβουν τη σχετική βεβαίωση και θα μπορούν να προχωρήσουν στην εφαρμογή του προγράμματο στο σχολείο του. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία συζήτηση ολόκληρη για τα μεγέθη της σχολικής βίας, αλλά οι έρευνες δεν δείχνουν ότι έχουμε μεγάλη έκταση και σοβαρά περιστατικά στα σχολεία. Αλλά η σχολική διαμεσολάβηση δεν είναι μόνο για την αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού, αλλά είναι και για την αντιμετώπιση των εντάσεων, των των συγκρούσεων, των διαφορών που έχουν μεταξύ τους οι μαθητές και αποσκοπεί στην αποκατάσταση των σχέσεων, στη βελτίωση της συνεργασίας και γενικότερα στη βελτίωση του σχολικού κλίματος με όλα τα θετικά που συνεπάγεται ένα τέτοιο περιβάλλον μαθησιακό. Η σχολική διαμεσολάβηση άρχισε να εφαρμόζεται στην Ελλάδα από τα μέσα της δεκαετίας του 2005 έχει ξεκινήσει από τα κάτω, δεν υπάρχει δηλαδή μία επίσημη εκπαιδευτική πολιτική πάνω σε αυτό εφαρμόζεται δειλά-δειλά σε κάποια σχολεία, κυρίω δευτεροβάθμιας εκπαίδευση και γυμνάσια. Αλλά επειδή τα αποτελέσματα του προγράμματο είναι πιο μεγαλύτερα, θα μπορούσε να πει κανεί, πιο θεαματικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προσπαθούμε τώρα σιγά-σιγά να την εφαρμόσουμε και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Έχουμε σχολεία ήδη μερικά που το εφαρμόζουν και έχει πάρα πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη δράση υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στα Ιωάννινα το περασμένο σχολικό έτο και εντάσσεται στο πλαίσιο μια προσπάθεια να γενικευτεί ω πρακτική αντιμετώπιση τη σχολική βία η ειρηνική επίλυση των ενδοσχολικών συγκρούσεων. Πρόσφατα εκπονείται μια έρευνα σε συνεργασία με το Δημοκρίδιο Πανεπιστήμιο, την Ιατρική. Τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμη κοινοποιήσιμα όμω δίνουν το αποτύπωμα τη σχολική βία σε νομού τη Θράκη και κυρίω σε σχέση με την διαπολιτισμικότητα των παιδιών, το διαπολιτισμικό του προφίλ. Ε, μπορώ όμω να πω από τα πρώτα αποτελέσματα που έχουμε και από όσα καταγράφονται στην ειδική φόρμα που οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν τα θέματα εντασχολική βία, ότι δεν έχουμε, όπω είπε και ο καθηγητή ο κύριο Θάνο, εκείνα τα θεαματικά και τα τραγικά αποτελέσματα ε, περιστατικών σχολική βία, με την έννοια ότι δεν έχουμε τα σαντιστικά περιστατικά. Συγκρούσει υπάρχουν, επιθετικότητα υπά υπάρχει και είναι λογικό γιατί είναι μια κατάσταση που μετακυλείεται από την κοινωνική ζωή των παιδιών και την οικογενειακή μέσα στο σχολείο. Ξέρουμε ότι υπάρχει συνάρτηση ενδοοικογενειακής βίας και ενδοσχολικής. Το θέμα είναι ότι από τότε που δημιουργήθηκε αυτή η μόνιμη δομή από το Υπουργείο στις 13 περιφέρειες και από εκεί στους νομούς της χώρας και από εκεί με δύο εκπαιδευτικούς μέσα σε κάθε σχολείο, εμείς σαν υπηρεσίες της εκπαίδευσης, φροντίζουμε για τη βιωσιμότητα της δομής και αυτή εδώ η δράση είναι κάτι που την εξασφαλίζει. Γιατί τι κάνουμε στην ουσία, εκπαιδεύουμε παιδιά για να μπορούν μόνο τους να λειτουργούν σαν ειρηνοποιοί. Αυτό θα εξασφαλίσει ένα καλό σχολικό κλίμα, ειρηνικό. Σήμερα, εδώ που βρισκόμαστε, έχουμε μαθητές πιλωτικά λειτουργώντας από το τρίτο γυμνάσιο της πόλης, το Δόμνα Βυσβίζη, 16 παιδιά, τα οποία θα πάρουν τα πρώτα ερεθίσματα και τις πρώτες βάσεις για να το εκπονήσουν αυτό σαν πρόγραμμα σχολικής δραστηριότητας μέσα στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με τη συνάδελφο, την Ιούλη uh, αν επιτρέπεται να πω και το όνομα της συνάδελφου, που θα τρέξει το πρόγραμμα. Φιλοδοξούμε η δράση αυτή να επεκταθεί και στα άλλα σχολεία του νομού μας και της περιφέρειάς μας και να γίνει μια δικτύωση όλων των σχολείων που ασχολούνται με τη σχολική διαμεσολάβηση.